Και θα μεταφερθούμε τηλεφωνικώς έως το ΙΚΑ, στον Σταυρωμένο, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη μια διαμαρτυρία από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Είναι η μέρα κινητοποίησεων συμβολικών σήμερα. Η διαμαρτυρία έχει να κάνει με τις κατασχέσεις από το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, Ασφαλιστικών Οφειλών, δεδομένου ότι υπάρχει αδυναμία καταβολής αυτών των ποσών. Η κατάσταση είναι ασφικτική για τις επιχειρήσεις, αλλά περισσότερα θα μας πει ο γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Βασίλης Εφρέμογλου. Τον έχουμε στο τηλέφωνο για το λόγο αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Εφρέμογλου. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε, να ξεκινήσουμε μάλλον από τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτές τις συμβολικές κινητοποίησεις τις σημερινές. Έχουμε επισημάνει εδώ και 2 χρόνια περίπου στο ΙΚΑ με παραστάσεις στο διευθυντή του και υπομνήματα και στην κυβέρνηση φυσικά, ότι με τον τρόπο που εξελισσόταν η υπόθεση των ασφαλιστικών εισφορών των μικρομεσαίων εμπόρων θα ήταν πρακτικά αδύνατη η ενήμερη καταβολή τους. Μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον από τους 770.000 περίπου ασφαλισμένους, οι 500.000 να μην είναι σήμερα ενήμεροι, να μην μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και συνεπώς να μην έχουν για το φαρμακευτική περίθαλψη. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά το τελευταίο διάστημα είμαστε και μάρτυρες των σημειωμάτων κατασχέσεων από το ΚΙΑΟ, με τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν να χάσουν και το σπίτι τους και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο στο Ηράκλειο, στην περιοχή μας, να δούμε τι γίνεται. Ξέρουμε πόσος κόσμος είναι, δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Κοιτάξτε, σαν απόλυτους αριθμούς δεν μπορώ να σας πω, αλλά το 60% των συναδέλφων στατιστικά, σύμφωνα με στοιχεία του 2013, και τώρα το 2014 αυτό ίσως έχει επιδεινωθεί ακόμα, ξέρουμε ότι δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και οι περισσότεροι μεγάλα ποσά, δηλαδή πάνω από 5.000 ευρώ, κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να χάσουν και το σπίτι τους. Υπενθυμίζω ότι χρεώνονται σήμερα και επιβάλλονται αυξήσεις και πρόστιμα σε εισφορές που δεν έχουν ανταποδοτικότητα. Παραδείγματος χάρη, νοσοκομιακή περίθαλψη, την οποία ενώ μας χρεώνουν, δεν μας την παρέχουν. Θυμίζω ότι ζητούνται ποσά εισφορών που βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχεία με την οικονομική πραγματικότητα που όλοι σήμερα βιώνουμε. Mm-hmm. Και αν αυτά τα υπέργα ποσά δεν πληρωθούν, κινδυνεύουμε να χάσουμε το σπίτι μας. Έχουμε υποβαθμίσει τρομακτικά τις παροχές υγείας, ακόμα και για τους ενήμερους. Σκεφτείτε ότι με το 1/5 των χρημάτων που σήμερα ζητούνται από το ΙΚΑ ή από τον ΟΑΕ, μια ιδιωτική ασφάλιση καλύπτει πολύ περισσότερα τον πελάτη με νοσήλια. Να σας ρωτήσω, κύριε Εφρέμογλου, ένα μέσο ποσό εισφοράς ασφαλιστικής για έναν έμπορο, ποιο είναι? Είναι περίπου γύρω στα 300 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το μήνα ή 600 ευρώ τη διμηνία. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε εισφορές οι οποίες είναι, πολλοί από εμάς μάλλον, αλλά οι περισσότεροι, περίπου γύρω στις 800-850 ευρώ τη διμηνία. Ποσά τα οποία δεν έχουν μειωθεί. Αυτό περιλαμβάνει βεβαίως και το κομμάτι το συνταξιοδοτικό, έτσι? Φυσικά, περιλαμβάνει το συνταξιοδοτικό και περιλαμβάνει και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά δεν παρέχεται. Ναι. Δηλαδή μας χρεώνεται κάτι το οποίο δεν παρέχεται. Και γι' αυτό πληρώνουμε. Σε εσάς και σε όλο τον κόσμο, έτσι? Γιατί προφανώς μιλάτε, θίγεται το κομμάτι της υποβάθμισης της παροχής υπηρεσιών υγείας από το ΕΣΥ. Όχι, εγώ λέω και κάτι περισσότερο. Ναι. Δεν λέω μονάχα ότι υπάρχει υποβάθμιση, γιατί αυτό είναι ορατό σε όλους μας, ανεξάρτητα από που βρίσκεται ο καθένας. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι ένας έμπορος, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει την ασφαλιστική του εισφορά, δεν μπορεί καν να πάει και να ζητήσει παροχές υγείας. Ναι. Διότι δεν του φραγίζεται το βιβλιάριο, παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία
η οποία όμως δεν είναι οργανωμένη και σε καμία περίπτωση δεν είναι και επαρκής. Εσείς έχετε ζητήσει κατά επανάληψη στο παρελθόν να υπάρξει διαχωρισμός του συνταξιοδοτικού κομματιού από το κομμάτι που έχει να κάνει με την υγειονομική περίθαλψη. Σωστά, γιατί υπενθυμίζω ότι το κομμάτι της συνταξιοδότησης είναι ένα μικρότερο κομμάτι όσον αφορά το κόστος του. Πολλοί ενδεχομένως συνάδελφοι θα θέλανε να το καταβάλουν. Βεβαίως υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό το οποίο πλανάται πια για όλους μας, να το επαναλάβω, και είναι κατά πόσον τα χρήματα τα οποία είτε έχουμε δώσει στο παρελθόν είτε θα δώσουμε στο εξής θα ανταποκρίνονται σε σχέση με τη σύνταξη που θα πάρουμε. Ναι, γιατί αυτό είναι ένα τέτοιο τεράστιο θέμα πλέον το οποίο πλανάται για όλο τον κόσμο πια. Μπράβο, λένε θα πάρουμε σύνταξη. Αξίζει τον κόπο να πληρώνουμε λεφτά. Έτσι. Λοιπόν, επειδή επίσης σταθήκατε και στο θέμα με τα σημειώματα, τα λεγόμενα αραβασάκια, με τα οποία τέλος πάντων οι συνάδελφοί σας απειλούνται με κατασχέσεις των περιουσιακών του στοιχείων λόγω ακριβώς των οφειλών που έχουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι γίνεται, έχουν έρθει τέτοια ραβασάκια σε επιχειρηματίες εδώ στο Ηράκλειο? Βεβαίως. Εδώ στο Ηράκλειο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα να αποστέλλονται τέτοια ραβασάκια. Υπενθυμίζω ότι ο χρόνος που μπορεί να ανταποκριθεί ο ένας επιχειρηματίας είναι 15 με 20 μέρες από την ημερομηνία που αποτευγμένα στέλνεται αυτό το σημείωμα από το ΙΚΑ. Από το ΙΚΑ, ναι. Ναι, γιατί εκεί πλέον είναι η κεντρική υπηρεσία του ΚΑΟ εδώ στο Ηράκλειο. Ναι. Και προφανώς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτό, πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να σταματήσει επιπλέον και για το λόγο ότι πολλές προτάσεις που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου στο παρελθόν για εφικτούς τρόπους ρυθμίσεων των ασφαλιστικών εισφορών ουσιαστικά πετάχτηκαν στο διευθυντικό άλαθο των αχρήστων και τώρα κάποιοι υπουργοί εμφανίζονται ή κάποιοι διευθυντές ενδεχομένως εμφανίζονται ουσιαστικά να υιοθετούν ένα μικρό μέρος των προτάσεων και να λένε, φαντάζομαι και εσείς το έχετε ακούσει, ότι δώσε κάτι, δώσε 50 ευρώ, δίνε 100 ευρώ το μήνα, έτσι ώστε να πάνε πίσω οι διαδικασίες των κατασχέσεων μέσων ΚΑΟ. Αυτό είναι πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου εδώ και περίπου 2 χρόνια, η οποία επαναλήφθηκε και πέρυσι. Αυτό συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει τώρα, κύριε Φρέμογλου. Δηλαδή, μπορεί κάποιος με ένα μικρό ποσό, το οποίο θα δίνει ενδεχομένως κάθε μήνα, να σταματήσει αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, εμείς μπορούμε να μιλάμε μόνο όταν υπάρχουν επίσημες υπουργικές αποφάσεις. Και για αυτό το θέμα, αν και έχει υπάρξει μία δήλωση, δεν υπάρχει μία επίσημη απόφαση στην οποία να μπορούμε να στηριχτούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε και το λόγο εάν κάποιος πληρώνει αυτά τα χρήματα και παρόλα αυτά έρθει αύριο το ΚΑΟ και κάνει και γι' αυτόν κατάσχεση στο σπίτι του. Έτσι, περιμένουμε λοιπόν να υπάρξει μία νομοθετική ρύθμιση η οποία να υιοθετεί ακριβώς αυτό το πράγμα, όπως και άλλες προτάσεις φυσικά που έχουμε κάνει. Και αυτό φαντάζομαι θέσατε ως αίτημα και στην διοίκηση του ΙΚΑ εδώ, στη διεύθυνση του τοπικού καταστήματος, υποκαταστήματος του ΙΚΑ. Σωστά, σωστά. Και θα σταλεί και πάνω στα αρμόδια υπουργεία. Ναι. Πήγατε νομίζω και στην αποκεντρωμένη διοίκηση νωρίτερα το πρωί. Όχι, όχι, δεν έχουμε πάει. Όχι, στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Θα πάτε. Θα γίνει και αυτό όμως. Θα πάτε. Στη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Λοιπόν, προκειμένου ακριβώς να μεταφέρετε το ίδιο αίτημα, δηλαδή να υπάρξει επισήμως μία ρύθμιση τέτοια που θα επιτρέπει στους εμπόρους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και απειλούνται όσοι έχουν απομείνει τέλος πάντων και με λουκέτο, με κλείσιμο των επιχειρήσεών τους εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Να δοθεί λοιπόν η δυνατότητα να δίνεται ένα ποσό και με αυτόν τον τρόπο να μην απειλούνται βεβαίως με κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων και από την άλλη βεβαίως να υπάρξει μία, εκτός από αυτήν την ρύθμιση, να υπάρξει και ένας διαχωρισμός ανάμεσα στον κλάδο σύνταξης και τον κλάδο υγειονομικής κάλυψης, ούτως ώστε και πάλι και ο εμπορικός κόσμος, το 60% του οποίου μας είπατε με βάση, τουλάχιστον το 60% έτσι, με βάση τα περσινά στοιχεία, δεν έχει ενήμερο βιβλιάριο υγείας, δεν μπορεί δηλαδή να απευθυνθεί στο εθνικό σύστημα, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Υγείας. Έτσι.
Επισημαίνω ξανά ότι πρέπει να μειωθούν αιτήσεις. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ζητάμε να μειωθούν τα ποσά τα οποία ζητούνται. Διότι αυτά τα ποσά δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος ασφάλισης, αλλά δημιουργούν κατά τη γνώμη μας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να πτωχεύσει όλη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και να επικρατήσουν οι πολιτικές υπέρ των μεγάλων και κυρίως ξένων συμφερόντων επιχειρήσεων. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το δεχτούμε και να το ανοιχτούμε. Κύριε Φρέμογλου, αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές από το 2009 και μετά έχουν μειωθεί? Όχι βεβαίως. Αυτό ακριβώς, ένα από τα αιτήματά μας είναι ακριβώς αυτό. Και ενώ προβλέπει η νομοθεσία ότι οι εισφορές αυτές θα έπρεπε να προσαρμόζονται στην οικονομική πραγματικότητα, δηλαδή αυξάνεται ο τζίρος, αυξάνονται δουλειές, αυξάνεται η επιχειρηματικότητα, η δίχτες της οικονομίας, δικαιολογείται σε αυτή την περίπτωση να αυξάνονται και οι εισφορές. Εάν όμως μειώνονται, θα έπρεπε να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Εδώ λοιπόν έχουμε από το 2009 μία συνεχιζόμενη ύφεση και 5 χρόνια μετά δεν έχει μειωθεί ούτε 1 ευρώ η ασφαλιστική εισφορά. Αντίθετα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μία μικρή επιβάρυνση η οποία αφορά αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι κλείνουν και οι οποίοι δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν ασφαλιστική κάλυψη, και αυτή τη στιγμή και αυτά τα ποσά δεν φαίνεται να πηγαίνουν για το σκοπό για τον οποίο χρεώνονται. Δηλαδή για την κάλυψη των αναγκών ακριβώς αυτών των ανθρώπων. Ναι, των ανθρώπων που έχουν υποχρεωθεί από την κρίση να σταματήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο αγκάθι αυτό, ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι κοινωνικό πρόβλημα πρωτίστως. Σωστά. Γιατί από την άλλη, από τη στιγμή που ο έμπορος δεν έχει να πληρώσει τις εισφορές του και το ασφαλιστικό ταμείο δεν έχει έσοδα. Έχετε δίκιο. Εμείς είχαμε υποστηρίξει ότι εδώ και 2 χρόνια θα έπρεπε 50% ευρώ όλοι μας να μπορούμε να δίνουμε στο ασφαλιστικό μας ταμείο. Μας είπαν όχι, δεν θα δίνετε αυτά τα χρήματα ή θα τα δίνετε όλα αυτά τα οποία ζητάμε, έτσι που ήταν, αν θυμάστε, πολύ μικρές ρυθμίσεις δόσεων που στις περισσότερες από εμάς ήταν αδύνατον να τις υιοθετήσουμε και να τις κρατήσουμε, έτσι, ή θα πάμε για κατασχέσεις. Έρχονται τώρα 2 χρόνια μετά, έτσι, να μας πούνε ότι ίσως να κάτσουμε να σκεφτούμε να δίνεται 50 και 100 ευρώ. Και αυτό τώρα, φαντάζομαι, γίνεται μέσα από αυτές τις διαβεβαιώσεις, έχετε μέσα από άτυπες συναντήσεις που έχετε με τοπικά στελέχη. Όχι, νομίζω ότι έχουν υπάρξει δημοσιεύματα στον τύπο το τελευταίο διάστημα. Ναι. Υπάρχει και κάποιος προϊστάμενος, νομίζω, του ΑΕ πάνω στην Αθήνα. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος όμως, για να μην σας γελάσω. Ο οποίος το διατύπωσε σε συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Έτσι, ότι εφόσον δίνονται ένα μικρό ποσό, οι κατασχέσεις του ΑΕ θα πάνε πίσω. Αλλά είπαμε ξανά ότι θέλουμε νομοθετική ρύθμιση. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν θα γίνει μια δήλωση, διότι αύριο, έτσι, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και κάποιος άλλος μπορεί να έρθει να πει ότι από τη στιγμή που δεν το προβλέπει η νομοθεσία, αυτά είναι βαρούφες και δεν πρόκειται να το υλοποιήσουμε και να το υιοθετήσουμε. Άρα και αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβρεθούν στο ίδιο σημείο με τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Λοιπόν, κατάσχεση μέχρι στιγμής δεν έχουμε όμως. Κατασχέσεις δεν έχουμε, γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες χρονικές οι οποίες τρέχουν. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν οριστικοποιηθεί νομικά η δυνατότητα του ΚΙΑΟ να κάνει κατάσχεση, έτσι, προφανώς περιμένουν να δούμε τι θα γίνει, έτσι, να μαζευτεί ενδεχομένως ένα κρίσιμο μέγεθος, έτσι, για να δικαιολογήσουν, να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι μόλις αντιληφθούμε να ξεκινήσουν διαδικασίες κατασχέσεων, θα υπάρξουν πάρα πολύ δυναμικές αντιδράσεις από το Χωρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Δηλαδή? Δηλαδή θα υπάρξουν μεγάλες παραστάσεις διαμαρτυρίας, θα πάμε στα δικαστήρια, έτσι, και θα υπάρξουν και κινητοποιήσεις δυναμικές, τις οποίες δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας περιγράψω, γιατί αφορούν αποφάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, οι οποίες θα ληφθούν στην ώρα τους. Λοιπόν, ωραία, τώρα για να καταλάβουμε, τα χαρτάκια που σας έρχονται από το ΚΙΑΟ, τι λένε? Ναι. Τα χαρτάκια, εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο τέτοιο χαρτί μπροστά μου, αλλά από ό,τι γνωρίζω, λένε για τις οφειλές που οφείλει κάποιος ασφαλισμένος, έτσι, και του δίνουν μια προθεσμία ολίγων ημερών,
να πάει να τακτοποιήσει είτε με εξόφληση είτε με ρύθμιση των οφειλών αυτών. Ναι. Έτσι. Και επειδή τα ποσά είναι μεγάλα, mm-hmm. σας λέω ότι πρακτικά είναι εντελώς αδύνατον να υλοποιηθεί αυτό στη στιγμητική πλειοψηφία των συναδέλφων, ναι. και συνεπώς αναγκαστικά περνάμε στο δεύτερο σκέλος που μπαίνουν οι διαδικασίες κατασχέσεων. Ναι. Και φοβάστε ότι θα έχουμε ένα τέτοιο κύμα, δηλαδή κύμα ναι. κατασχέσεων το επόμενο διάστημα. Βεβαίως. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για κατασχέσεις ποσών που ουσιαστικά αφορούν τον εαυτό μας. Έτσι, δηλαδή εμείς πληρώνουμε ένα ποσό το οποίο το κράτος πρέπει να μας το γυρίσει πίσω. Έτσι. Δεν μας το γυρίζει πίσω το κράτος αφού δεν το παρέχουμε, αλλά για αυτή τη διαδικασία μας κάνει κατάσχεση σαν να μας το παρήχει. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει εδώ ένας παραλογισμός. Ελπίζω να τον αντιληφθούν οι κυβερνώντες και να πράξουν τα της κοινής λογικής, γιατί αυτό ζητάμε. Κύριε Φρέμογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Νομίζω ότι το πρόβλημα λίγο πολύ το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ίσως το μέγεθός του να μην έχουμε αντιληφθεί το πλήρες μέγεθός του, αλλά ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και είναι, επαναλαμβάνω, πρωτίστως κοινωνικό πρόβλημα, γιατί αφορά το 60% των εμπόρων και μαζί με αυτούς και τις οικογένειές τους. Μιλάμε δηλαδή για πολλούς ανθρώπους. Σωστά, αλλά θα ήθελα λιγάκι να σας το διευρύνω ναι. αυτό, γιατί εκτός από τους έμπορους υπάρχουν και οι βιοτέχνες, ναι. οι οποίοι έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Υπάρχουν οι αγρότες, ναι. οι οποίοι πλέον έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Μάλιστα, σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας στο ΙΚΑ ήταν παρόντες και από τον αγροτικό κόσμο. Mm-hmm. Και τελικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο διαχέει όλη την επιχειρηματικότητα. Από οποιοδήποτε μετερίζει ξεκινάει κανένας. Ναι, βέβαια. Έτσι, γιατί η οικονομία πια έχει φτάσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα που πραγματικά μετά και την υπερφορολόγηση που έχουμε όλοι μας και σε οικογενειακό και σε ατομικό αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο, σας θυμίζω ότι φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ πια, mm-hmm. έτσι, τα χρήματα τα οποία μας περισσεύουν δεν υπάρχουν. Είναι τόσο απλό. Να περισσεύουν, το θέμα είναι να βγαίνουν υποχρεώσεις, κύριε Φρέμογλου. Δυστυχώς ούτε αυτό δεν συμβαίνει. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό λέμε. Ότι δεν υπάρχουν, δεν φτάνουν αυτή τη στιγμή. Έτσι υπάρχουν είναι. Πολλοί συνάδελφοι που μου δείξανε τα εκαθαριστικά τους, τα οποία είναι πολύ μικρότερα από τους φόρους τους. Και αναρωτιούνται αυτοί οι άνθρωποι με ποιο τρόπο θα πληρώσω αυτή την υπερφορολόγηση, αφού δεν έχω ούτε τα έσοδα. Δηλαδή και να μην φάω ούτε ένα ευρώ να μην βάλω για το φαΐ μου. Έτσι, πες ότι πάω και τρώγω έξω και ζητιανεύω, πάλι δεν με φτάνουν τα λεφτά. Έχετε, δεν έχουμε χρόνο, αλλά έχετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μας μεταφέρετε? Όχι, δεν έχω αυτή τη στιγμή, ούτε θα μπορέσω ναι. να μιλήσω ονομαστικά. Όχι ονομαστικά. Μία ναι. περίπτωση, χωρίς να αναφέρουμε όνομα, εννοείται, χωρίς να αναφέρουμε προσωπικά δεδομένα. Ανώνυμα. Ένα παράδειγμα τέτοιο, γιατί υπάρχουν πολλά, σίγουρα. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος μου έδειξε το εκαθαριστικό του, το οποίο είχε 1576 ευρώ. Το θυμάμαι μάλιστα. Γιατί ήρθε στο γραφείο ναι. και το συζητήσαμε. Το λέμε 1576 ευρώ έσοδα. Ναι. Ετήσιο εισόδημα από την επαγγελματική του δραστηριότητα, διότι τα έξοδά του ήταν τόσο πολλά ναι. έτσι, και τα έσοδά του τόσα λίγα που έβγαλε μόνο αυτά. Mm-hmm. Και μου λέει, κύριε Φρέμογλου, πέστε μου με ποιο τρόπο θα πληρώσω αυτούς τους φόρους. Που ήταν? Και μου έδειξε φόρο, παραδείγματος χάρη, τον καινούριο φόρο για τα κίνητα που βάλανε, 1170 ευρώ. Μόνο ναι. ο φόρος από αυτό το ακίνητο. Mm-hmm. Έπρεπε να πληρώνει 800 ευρώ αναδημηνία τις εισφορές του στον ΟΑΕ. Mm-hmm. Έτσι. Και θα έπρεπε να πληρώνει και κάποιους άλλους μικρότερους φόρους που αν τα βάλετε κάτω βγαίνει ένα αρνητικό εισόδημα, μια αρνητική υποχρέωση. Mm-hmm. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα πληρώσει? Και επειδή δεν μπορεί να πληρώσει, θα πάμε να του πάρουμε το σπίτι μας, το σπίτι του. Αυτό είναι... Και δυστυχώς αυτός είναι ο κανόνας πια στην αγορά. Δυστυχώς. Αυτό το οποίο μας περιγράψατε. Είναι ο κανόνας ακριβώς. Είναι ο κανόνας της αγοράς. Ότι αυτό δεν το δημιούργησαν οι επιχειρηματίες. Αυτό δεν το δημιούργησαν οι έμποροι. Αυτό το δημιούργησαν οι πολιτικές και οι κυβερνήσεις που κάποια στιγμή, ενώ είχαμε φτάσει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και οικονομίας, ουσιαστικά μας κατέβασαν 60 και 70% κάτω. Mm-hmm. Έτσι, και αντί να έχουν αυτή την ευθύνη, ξαφνικά έχει διαχυθεί αυτή η ευθύνη σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους της παραγωγής, αλλά και ακόμα
στους δημόσιους υπαλλήλους, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Και αλυσίδα είναι αυτό. Αλυσίδα είναι αυτό. Έχουν δει τους μισθούς τους να μειώνονται εξαιτίας της κρίσης. Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Και μακάρι να έχετε καλά νέα, να δοθεί τέλος πάντων επιτέλους μία λύση. Μία λύση που να είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε τώρα. Έτσι, το ρεαλιστική και εφαρμοσιμή. Ναι, γιατί ρυθμίσεις έχουν γίνει, το είπατε κι εσείς, αλλά το θέμα είναι τι από αυτά που αποφασίζονται μπορεί να εφαρμοστεί. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.